τις λίστες ντροπής με πολιτικούς που οι τράπεζες στην Κύπρο προχωρούσαν σε διαγραφή δανείων που είχαν πάρει. Πριν τα δούμε όλα αυτά, θα πάμε μέχρι το Καπανδρίτη, θα συναντήσουμε τον Γιώργο Τσελίκα. Από το πρωί είναι στραμμένο το βλέμμα στο τροχαίο εκεί που κόστησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, ένας ακόμα έχει τραυματιστεί σοβαρά. Γιώργο Τσελίκα. Καλημέρα, Απόφη, βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε πάρα από την αρχή. Είμαστε στο παράδοξο, στο 24 χιλιόμετρο Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, 2,5 χιλιόμετρα περίπου από τα Διόδια, όταν η Νταλίκα που βλέπετε κατέβαινε να πάει προς Λαμία. Αν ανοίξατε τώρα την τηλεόρασή σας, στο σημείο που βρίσκεται το αυτοκίνητο αυτό κρεμασμένο, από κάτω περνάει η Εθνική Οδός, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε τώρα από την αρχή. Κατέβαινε στο παράδοξο το αυτοκίνητο να πάει προς Λαμία. Για άλλους λόγους, ένα γιοταχή που ανέβαινε από Λαμία για Αθήνα έφυγε από την πορεία και έπεσε πάνω στην Ταλίκα. Η Ταλίκα μπλόκαρε και η τροχή αμέσως έφυγε το αμάξι από το οδόστρωμα. Έπεσε το πρανές που βλέπετε τώρα με τη βοήθεια του Γιάννη του Κουβάρη. Θα δείτε, κατέβηκε κάτω που περνάει εθνική οδό. Ευτυχώς που δεν πέρναγε, που δεν πήγε μέχρι τον δρόμο. Την ώρα λοιπόν που έφυγε η Ταλίκα να φύγει προς το πρανές, την ώρα εκείνη πέρναγε ένας με το μηχανάκι, τον παρασύρει από κάτω η Ταλίκα, τον σκοτώνει ακαρία και τον πήγε μέχρι κάτω. Δηλαδή μαζί με την Ταλίκα πήγε και ο οδηγός της μηχανής. Έχουμε λοιπόν ένα πάρα πολύ σοβαρά τραυματισμένο που επέβαινε στο γιοταχή και έναν νεκρό. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν την Ταλίκα μετά από 6,5 ώρα, δηλαδή μέχρι τώρα προσπαθούν να την ανεβάσουν στον δρόμο την Ταλίκα. Πάρα πολύ... Για ένα διάστημα ήταν κλειστή η εθνική οδός, έτσι. Είχαν κλείσει το δρόμο. Και τώρα παραμένει ο παράδρομος και στα δύο ρεύματα κλειστός. Ο παράδρομος είναι κλειστός, η εθνική οδός ωστόσο είναι ανοιχτή τώρα. Είναι ανοιχτή τώρα, ναι, άνοιξε πριν περίπου. Βλέπουμε όμως ότι το έχουν δέσει το αυτοκίνητο, το έχουν μεταφέρει, έχουν τραβήξει την Ταλίκα λοιπόν πάνω. Ετοιμάζονται να την απομακρύνουν και από το σημείο. Από τις 6,5 το πρωί που σημειώθηκε το δυστύχημα αυτό. Δεν μπορούσαν οι να το ανεβάσουν το αυτοκίνητο, είναι και βαρύ. Ήρθαν 4 οχήματα βαρέων οχημάτων οδικής βοήθειας να το ανεβάσουν. Τώρα το ανέβασαν επάνω, προσπαθούν να. Γιατί έχει πάθει μεγάλη ζημιά και η Ταλίκα. Ευτυχώς ο οδηγός της Ταλίκας ούτε καν τραυματίστηκε καθόλου. Ο άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του. Άρα λοιπόν, ένα νεκρό έχουμε και ένα πολύ βαριά τραυματία. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα γυρίσουμε και πάλι εφόσον υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη στο τροχαίο αυτό, το οποίο από το πρωί παρακολουθούμε όλοι. Πάμε τώρα στις εξελίξεις στην Κύπρο. Σωτήρης Παπαδόπουλος είναι στη σύνδεσή μας ήδη. Εδώ παίζει πρώτο θέμα οι λίστες αυτές με τα ονόματα των πολιτικών που κούρεψαν τα δάνειά τους, δάνεια που είχαν πάρει από κυπριακές τράπεζες. Φαντάζομαι ότι ανάλογη κουβέντα έχει ξεκινήσει και στην Κύπρο κάτω. Άλλωστε, Πόπη, πριν από δύο μέρες, εμείς εδώ στην ιστοσελίδα μας είχαμε αποκαλύψει, έχουμε παρουσιάσει τη λίστα με τους 6 πολιτικούς, με τα 6 πρόσωπα, καλύτερα πολιτικά στη Λαϊκή και τα 13 στην Τράπεζα Κύπρου, όπου φέρονται να έχει γίνει κούρεμα το δανείο τους ή να έχει χαριστεί ολόκληρο το δάνειό τους από το 2007 μέχρι το 2012. Σωτήρη, μπορούμε λίγο, σε παρακαλώ πολύ, να δούμε τους χρόνους, πώς έχει κινηθεί δηλαδή το όλο θέμα. Πότε έγινε γνωστό ότι υπάρχει τέτοιο θέμα, πότε βρέθηκαν οι λίστες, πότε δημοσιοποιήθηκαν, πώς δημοσιοποιήθηκαν, πώς τις πήρε στα χέρια της η Βουλή, πώς τις πήραν οι εισαγγελείς και πόσο γρήγορα κινούνται οι διαδικασίες αυτές, διότι πρέπει να σου πω ότι γίνονται και συνειρμοί, γίνονται και συγκρίσεις μάλλον με τις δικές μας λίστες εδώ και τη διαχείρισή τους από τους Έλληνες. Θα σου πω κάτι, Ποπή. Εμείς στα χέρια μας η λίστα έφτασε την Τετάρτη το απόγευμα. Μόλις έφτασε κατευθείαν, πέρασε από διερεύνηση. Ήρθαμε αμέσως σε επικοινωνία με τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς το θεωρήσαμε πάρα πολύ σοβαρό όλο αυτό το οποίο διαβάζαμε και βλέπαμε. Και ο Γενικός Εισαγγελέας είχε με την τιμή να μας δεχτεί χθες στις 12:15 στην Γενική Εισαγγελία, όπου του παραδώσαμε τη λίστα. Νομίζω ότι άλλωστε αυτή ήταν και η δουλειά μας, άλλωστε, να παραδώσουμε τη λίστα και τα περαιτέρω να ασχοληθεί η δικαιοσύνη, καθώς. Για να είμαστε και σωστοί, θα πρέπει να εξεταστούν αυτά τα ποσά τα οποία είτε κουρεύονται είτε χαρίζονται, κάτω από ποιες προϋποθέσεις έγινε. Μπορεί να υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ουσιαστικά έγινε σωστά η όλη διαδικασία. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, είναι βέβαιο, που θα πρέπει να μας δικαιολογήσουν πώς είναι δυνατόν να χαρίζονται τέτοιου είδους ποσά, όπως 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια και τέτοια νούμερα όπως αναφέρονται μέσα στην συγκεκριμένη λίστα. Η δικαιοσύνη, ο Γενικός Εισαγγελέας θα προχωρήσει τη διαδικασία. Την Τρίτη αναμένεται το θέμα να εξεταστεί και από την Επιτροπή Θεσμών, όπως μας τόνισαν βουλευτές στο διαδικτυακό πόρταλ που έχουμε και παρουσιάζουμε τα δελτία ειδήσεων μας. Τόνισαν ότι αυτό το θέμα θα συζητηθεί εκεί. Εχθές και η Διερευνητική Επιτροπή, η οποία καθορίστηκε και παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση, τονίζεται μεταξύ άλλων μέσα ότι θα εξεταστούν και αυτού του είδους οι μορφές, δηλαδή τα δάνεια τα οποία είχαν δοθεί, πώς γινόταν οι αλλαγές, αν υπήρχαν τα κουρέματα τα οποία έχουν γίνει, κάτω από ποιες διαδικασίες
έχουν γίνει και από τη Διερευνητική Επιτροπή, την Τριμελής, που χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε και βάζει μπροστά ουσιαστικά να εξετάσει τα πάντα στην Κύπρο από τον Οκτώβριο. Δηλαδή, μισό λεπτάκι. Την Τετάρτη πήρατε στα χέρια σας οι δημοσιογράφοι τη λίστα της ντροπής. Την πήγατε. Την Τετάρτη την πήραμε εγώ και ο συνάδελφός μου. Ακριβώς. Την πήγατε στον εισαγγελέα. Μέχρι την άλλη Τετάρτη θα έχει συσταθεί τριμελής επιτροπή στη Βουλή που θα εξετάσει το θέμα σε βάθος. Παράλληλα Ακριβώς. τρέχει και η εισαγγελική έρευνα και αναμένεται όλη αυτή η διαδικασία πότε να ολοκληρωθεί. Κοίτα, ο σκοπός από ό,τι έχουμε καταλάβει είναι τα αποτελέσματα να έρχονται πάρα πολύ σύντομα. Καθώς παράλληλα. Πες μας λίγο τι σημαίνει σύντομα, γιατί σύντομα εξαρτάται σε ποιο γεωγραφικό μήκος και πλάτος του πλανήτη το ακούς, δεν έχει και άλλη ερμηνεία. Θα σου πω κάτι. Την Τρίτη που θα υπάρχει συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών, ουσιαστικά θα δούμε και εκεί πώς ακριβώς θα γίνει η ανάλυση του όλου ζητήματος και νομίζω ότι από εκεί και μετά είναι στη διαχείριση του Γενικού Εισαγγελέα για το πώς θα προχωρήσει την όλη υπόθεση και να καθορίσει και τους χρόνους, ίσως και να εξετάσει καταρχήν μία προς μία τις υποθέσεις. Για να μπορεί να συσταθεί. Σε άνω τελεία το κρατάω το θέμα αυτό και έρχομαι να ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο από τον Πάσκο Μανδραβέλη που είναι κοντά μας. Πάσκο, καλώς ήρθες. Καλημέρα, να ρωτήσω κάτι. Από ποιες τράπεζες ήταν αυτά τα δάνεια? Είναι από τη Λαϊκή και από την Τράπεζα Κύπρου. Κρατικές ή ιδιωτικές? Μία κρατική, η άλλη. Η Λαϊκή έγινε κρατική στο καλοκαίρι του 2012 με τις αλλαγές τις οποίες υπήρξαν και με τον Έλα. Η Τράπεζα Κύπρου είναι η Τράπεζα Κύπρου. Ιδιωτική. Λοιπόν, Πάσκος Μανδραβέλης, κράτα το σχόλιο. Πάνος Κοσμάς, επίσης κοντά μας από τον επενδυτή ο Πάνος Κοσμάς, αλλά και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης κοντά μας καλωσορίζουμε και τον κύριο Βάρτσο. Ο κύριος Μανώλης Βάρτσος είναι χρηματοοικονομικός αναλυτής. Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε. Λοιπόν, Πάσκο, σχόλιο. Δεν κρατιέσαι, σε βλέπω. Όχι, απλώς αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι εδώ έχουμε ένα. Καταρχήν στην Ελλάδα δεν είχαμε τόσο μπουμπουνιστό σκάνδαλο με τους πολιτικούς, έτσι. Μπορούμε να τους πούμε διάφορα, αλλά το να παίρνουν δάνεια και να τα κουρεύουν μετά δεν το είχαμε, έτσι. Ξέρουμε ότι δεν ισχύει. Όχι, όχι, δεν ξέρουμε. Βάζει κανένα χέρι στην ποδιά, ότι δεν μπορεί να τη δούμε στο μέλλον. Όχι, όχι. Μπορεί να το δούμε στο μέλλον. Προς το παρόν, τρία χρόνια, τέσσερα τώρα που είμαστε στην κρίση και τα ψάχνουμε και τα λοιπά, δεν βρέθηκε τέτοιο πράγμα. Είχαμε όμως δάνεια επιχειρηματιών με την εγγύηση πολιτικών. Βεβαίως, βεβαίως. Θέλω να πω ότι η διαφθορά είναι ένα πράγμα το οποίο συμβαίνει και στα καλύτερα σπίτια. Γιατί η Κύπρος είναι πολύ καλύτερο σπίτι και οικονομικά και επιχειρηματικά, αλλά από ό,τι απέδειξαν και οι τελευταίες μέρες και η ψυχραιμία του κυπριακού λαού από εμάς. Ναι. Άρα λοιπόν να το κρατήσουμε αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να κάνουμε μια συνολική συζήτηση για το ποιος θα χρεωθεί. Γίνανε όλα αυτά. Γίνανε αυτά, γίνανε άλλα, γίνανε και άλλα πολλά. Η συζήτηση από εδώ και πέρα στην Ελλάδα, η οποία δεν ξεκαθάρισε, είναι ποιος χρεώνεται όλα αυτά. Εντάξει, κάποιοι θα πάνε φυλακή και πρέπει να πάνε φυλακή. Αλλά από εκεί και πέρα το κόστος, το πραγματικό, το οικονομικό κόστος, ποιος θα το πληρώσει. Για πόσα ονόματα μιλάμε, Σωτήρη? Για 19 ονόματα, είναι 6 στην Τράπεζα Κύπρου, είναι 6 στη Λαϊκή Τράπεζα και 13 στην Τράπεζα είναι Κύπρου. Είναι 19 πολιτικοί λοιπόν. Είναι 19 που έχουν σχέση με την πολιτική, μπορεί να είναι νυν, πρώην, συγγενείς, φίλοι, σύζυγοι, διάφορο, ναι. Σε διάφορα δεδομένα. Δεν είναι καθαρά ότι πρέπει να είναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θεωρητικά προσπάθησαν να σώσουν την κυπριακή οικονομία, έτσι. Είναι άνθρωποι που διαχειρίστηκαν την κυπριακή οικονομία, που διαχειρίστηκαν την κυπριακή οικονομία και πήραν αποφάσεις και φαντάζομαι κάποιοι από αυτούς ψήφισαν και όχι. Όλα έχουν. Όλα υπάρχουν στο τραπέζι. Βέβαια, για να είμαστε και ειλικρινείς, εγώ δεν μένω μόνο, ξέρετε, στα ονόματα τα οποία φαίνονται. Εγώ μένω και στους τραπεζίτες, οι οποίοι κάνανε αυτά τα οποία κάνανε. Διότι, ναι, μεν ο ένας έρχεται και σου λέει, κοίτα να δεις, θέλω αυτό, αλλά ο άλλος το αποδέχεται και φαντάζομαι για να το αποδεχτεί θα πρέπει να υπάρχει ίσως κάτι άλλο.